με την πίστη είναι απολογητικό θέμα και λέγαμε ότι η απολογητική δεν κάνει έναν ορθολογιστή και έναν άθεο να πιστέψει, αλλά όμως με λογικά επιχειρήματα μπορεί να του κλείσει το στόμα. Είχαμε πει κάποια παραδείγματα. Στο κάθισμα του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου ζούσαν στην αρχή του αιώνα δύο Ρουμάνοι, άνθρωποι απλοϊκοί, αγροτικοί, νοικοκυρέοι, αλλά ευλαβείς και ως μοναχοί ιδιαίτερα συνεπείς. Λέγεται μάλιστα και το εξής συγκλονιστικό. Κάποια νύχτα ήρθαν στο κελί δύο ληστές. Χτύπησαν άγρια την πόρτα, μπήκαν βιαστικά μέσα και ζήτησαν χρήματα. Ήταν κάτι που συνέβαινε εκείνη την εποχή. Κατέβηκε ο γέροντας, αλλά χρήματα δεν είχα. Ήταν ένα μικρό μοναστηράκι, έτσι. Και έμεναν δύο Ρουμάνοι μοναχοί σε αυτό το μοναστηράκι, στο κάθισμα του Γιώργου Θεολόγου. Χρήματα δεν είχα. Επέμεναν οι άγνωστοι για χρυσές λίρες, με το όπλο προτεταμένο και απειλώντας. Είμαστε πτωχοί, απαντούν οι μοναχοί. Ή λίρες ή τη ζωή σας, τους αντιλέγουν. Μισό λεπτό, λέει ο γέροντας, και μπαίνει στο ιερό, φορά το πετραχύλι, καταλύει τη Θεία Κοινωνία από το αρτοφόριο, γιατί στα μικρά μοναστηράκια επιτρέπεται να έχουν Θεία Κοινωνία στο εκκλησάκι τους, για να κοινωνούν οι μοναχοί. Γιατί μπορεί να μην είναι ιερείς, να είναι απλοί μοναχοί και να μην μπορούν να κάνουν Θεία Λειτουργία. Να μην έχουν δυνατότητα επομένως όποτε θέλουν να κάνουν Θεία Λειτουργία. Αλλά έχουν Άγιο Άρτο, αγιασμένο, έτσι προηγιασμένο, και από αυτό κοινωνούν. Αυτό λοιπόν συνέβαινε σε αυτό το μοναστηράκι. Πήρε λοιπόν από το φόβο προφανώς να μην δεπιλωθούν τα Άγια, πήρε ο γέροντας τον Άγιο Άρτο και τον κατέλησε. Ανοίγει το βήλο της ωραίας πύλης και αστράφτοντας από υπερκόσμιο φως, λέει στους ληστές, τώρα κάντε με ό,τι θέλετε. Έτσι. Τώρα πήρε τον Χριστό μέσα μου και έχω, δεν φοβάμαι τίποτε. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Εκείνο που δηλαδή είχε αγωνία, καλή αγωνία ο Άγιος Γέροντας, ήταν μη βεβαιωθεί ο Άγιος Άρτος από τους ληστές. Και ήταν έτοιμος λοιπόν για το μαρτύριο. Έντρομοι αυτοί εξαφανίστηκαν και κατευθύνθηκαν στη Μικρά Αγία Άννα, στον περίφημο Παπασάββατο Πνευματικό. Έτσι, αυτό το περιστατικό έγινε στο Άγιον Όρος. Η Μικρά Αγία Άννα είναι στην έρημο του Αγίου Όρους και εκεί κοντά ήταν και αυτό το κάθισμα του Γιώργου του Θεολόγου. Στη Μικρά Αγία Άννα σκήτυψε και ο τελευταία ανακηρυχθής Άγιος, ο πατήρ Γεράσιμος, ο Μικραγιανανίτης, ο οποίος έχει γράψει χιλιάδες ακολουθίες στους Αγίους μας, στους Αγίους Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είχε αυτό το χάρισμα της υμνογραφίας. Γι' αυτό και λέγεται πατήρ Γεράσιμος ο υμνογράφος. Πήγανε λοιπόν οι ληστές, αφού τους έπιασε τρόμος όταν είδανε το γέροντα να στράφτει έτσι μετά τη Θεία Μετάληψη, πήγανε στον περίφημο Παπασάββατο τον Πνευματικό και εξομολογήθηκαν το περιστατικό. Μετάλλησαν δηλαδή κι αυτοί, είχαν φαίνεται φόβο Θεού καημένοι, αλλά τους έβαλε ο διάβολος να ληστέψουν. Και πήγαν μετά να ζητήσουν συγχώρεση. Αυτός, ο Παπασάββατος ο Πνευματικός, μετά από καιρό το γνωστοποίησε στη Μονή. Εκείνοι δεν είχαν πει τίποτε. Βλέπουμε δηλαδή πράγματα που ενεργεί ο Θεός μέσα από την πίστη και την ευλάβεια των ανθρώπων, τα οποία βέβαια με τη λογική έτσι δεν ερμηνεύονται, πως ξαφνικά άλλαξε αυτή η διάθεση, η διάθεση των ληστών. Είναι το αντίστροφο, θα λέγαμε, θαύμα από αυτό που ακούσαμε σήμερα από τον πατέρα Επιφάνιο, που συνέβη στους Αποστόλους, οι οποίοι ήταν δειλοί, φοβισμένοι, καταφοβισμένοι
και με το που έγινε η Ανάσταση του Χριστού έγιναν ως λέοντες, πυρπλέοντες και διάδωσαν το Ευαγγέλιο σε όλη την Οικουμένη. Εδώ βλέπουμε το αντίθετο, έτσι. Ο Χριστός, αυτός που ήταν με πολύ θράσος και με πολύ περηφάνεια, έτοιμοι να αντιστέψουν, τους αλλάζει για μέσω του Αγίου Αυτού Γέροντα που πήρε τη Θεία Κοινωνία, με το υπερκόσμιο φως που εξέπεμπε, τους άλλαξε και έγιναν φοβισμένοι και δειλοί και μετανόησαν. Πήγανε στο πνευματικό του Παπασόφου και εξομολογήθηκαν. Αυτός είχε σώσει και σε άλλη περίπτωση έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος είχε εξομολογηθεί προηγουμένως σε έναν άλλο πνευματικό και εκείνος ήταν αδιάκριτος ο καημένος και τον απέλπισε. Οπότε σου λέει, αφού για μένα δεν έχει σωτηρία, κατέβηκε κάτω στη θάλασσα και ήθελε να πηδήσει μέσα να πηγεί. Και ο Παπασάβας από το κελί, έτσι με το διορατικό χάρισμα που είχε, του λέει, το τακτικό του, τρέξε γρήγορα κάτω στο μουράγιο και να πεις εκείνο τον άνθρωπο να έρθει επάνω, τον θέλω. Είναι ένας άνθρωπος κάτω στη θάλασσα. Και τι να κάνει, τον πήγε. Πήγε κάτω, τον είδε και ήταν έτοιμος να πηδήσει μέσα, του λέει, ο Παπασάβος πλεκός εντυτάει επάνω. Λέει, εμένα, τι να ξέρει, εμένα, ναι, λέει, έτσι μου είπε, να σου πω να έρθεις επάνω. Πήγε αυτός επάνω, στην αρχή δεν ήθελε να μιλήσει, του λέει, αδερφέ μου, σε βλέπω στενοχωρημένο, τι σου συμβαίνει και αυτά. Άρχισε σιγά σιγά, λέει, να σου πω κάτι γέροντα, λέει, έχω κάνει πολλά, πολύ μεγάλα πράγματα, λέει, και τώρα για μένα δεν υπάρχει σωτηρία. Ποιος το είπε αυτό, του λέει, δεν υπάρχει σωτηρία. Να, λέει, έχω κάνει αυτό και αυτό, του λέει ο Παπασάβας, και εγώ το έχω κάνει. Καλά, λέει, έχω κάνει και το άλλο, και αυτό το έχω κάνει, λέει, και εγώ το έχω κάνει. Καλά, λέει, μην απελπίνεσαι. Μα λέει, έχω κάνει και το άλλο, και εκείνο, και εγώ το έχω κάνει. Τέλος πάντων, πήρε θάρρος αυτός, τελικά τα είπε όλα εκεί, το διάβασε τη συγχωρητική ευχή και το βλήτωσε από την αυτοκτονία. Το καημένο αυτό. Και τρώθηκε ο άνθρωπος, μετά έφυγε, στον δρόμο συνάντησε κάποιους, έτσι, του λένε που ήσουν, να λέει μέσα αυτό το Παπασάβα, λέει, ξομολογήθηκα, λέει, πώς ήταν εκεί, καλά, ναι, λέει, πολύ καλά, λέει, αλλά τι να σου πω, λέει, αυτός, ο διάδος, λέει, πολύ αμαρτωλός, λέει, ό,τι είχα κάνει, τα έχει κάνει και αυτός. Καταλάβετε, ενώ αυτός ήταν από μικρό παιδάκι στα Γιανόρας. Αλλά χρησιμοποίησε αυτό το τέχνασμα για να τον βοηθήσει τον άνθρωπο, καταλάβετε. Αυτός ήταν από πολύ μικρό, 15-14 χρόνια, ήταν στο Άγιο Νόρος. Δεν είχε κάνει τίποτα. Λοιπόν, καταλάβετε τι σημαίνει τώρα διάκριση των Αγίων. Ο γέροντας νηστερό, άλλο περιστατικό τώρα, έτσι, για να βοηθηθούμε στην πίστη όλα αυτά, έτσι, περιστατικά. Βλέπετε πώς ενεργεί ο Θεός. Με εκείνο το γέροντα που μόλις υποκοινώνησε, άστραφτε ολόκληρος. Πώς γίνεται αυτό, εξηγείται, ας μας το εξηγήσει ένας φυσικός. Πώς γίνεται να στράφει ο άνθρωπος. Με την πίστη μου εξηγείται. Ο γέροντας νηστερό αναφέρει. Ο Βάς Αβραάμ πήγαινε κάποτε σε ένα μεγάλο χωριό. Όταν βρέθηκε περικυκλωμένος από πλήθος ανθρώπων που άρχισαν να τον περιγελούν. Το γέροντα Αβραάμ, έτσι. Όπως και σήμερα κάποιοι κοροϊδεύουν τις ιερείς, τους μοναχούς, τις μοναχές. Κάποια στιγμή του έφεραν έναν ανάπηρο άνθρωπο, το οποίο το γόνατο ήταν για πολλά χρόνια τελείως αγκυλωμένο. Ακούγεται πίσω. Λοιπόν, απόδειξέ μας, Αβραάμ, του έλεγαν περιπεκτικά, ότι είσαι δούλος του Θεού και δώσε σε αυτόν τον άνθρωπο την υγεία, την οποία είχε πριν, ώστε να πιστέψουμε ότι το όνομα του Χριστού, τον οποίο λατρεύεις, δεν είναι όνομα κάποιου συνηθισμένου ανθρώπου. Έτσι, τον προκαλούν δηλαδή να κάνει ένα θαύμα για να πιστέψω. Ο Αβάς αμέσως επικαλέστηκε το όνομα του Χριστού. Έσκυψε μετά και πιάνοντας το αγκυλωμένο πόδι, το τράβηξε να ισιώσει και το γόνατο με μιας θεραπεύτηκε. Ο άρρωστος άρχισε αμέσως να περπατάει όπως πριν και έφυγε γεμάτος χαρά, δοξολογώντας τον Θεό. Να λοιπόν κι άλλο περιστατικό, το νοτικό της πίστεώς μας.
ονόματι Μονταγιέρ, λέει, ο άνθρωπος, λέει, είναι ένας καταπληκτικός τρελός. Ενώ δεν μπορεί ούτε ένα σκουδίκι να φτιάξει, φτιάχνει δεκάδες θεούς. Ειδωλολάτρες, ειδωλολατρία. Έτσι, ο άνθρωπος κάνει τα κτίσματα είδωλα και τα θεωρεί θεούς και προσέρχεται σε αυτά και τα προσκυνάει. Πόσο τρέλα είναι αυτό το πράγμα. Τη στιγμή που ο ίδιος δεν μπορεί να φτιάξει ένα σκουλίκι. Ούτε ένα κύτταρο δεν μπορεί να φτιάξει ο άνθρωπος. Ένας άλλος ονόματι Φλομπέρ έγραψε: «Όταν πάψουμε να πιστεύουμε στον χριστιανισμό, θα αρχίσουμε να πιστεύουμε τα κινούμενα τραπεζάκια των πνευματιστών». Έτσι, ξέρετε, τις πνευματιστικές συγκεντρώσεις που επικαλούνται τα πονηρά πνεύματα και είναι γύρω από ένα τραπεζάκι και το τραπεζάκι αρχίζει να κινείται. Να χτυπάει το ένα πόδι, μετά το άλλο πόδι, να δίνει απαντήσεις κωδικοποιημένες σε αυτά που το ρωτάνε. Και νομίζουν οι άνθρωποι ότι κάνουν κάποιο κατόρθωμα. Ενώ είναι πονηρά πνεύματα που το κάνουν αυτό. Ή να αιωρείται, να πηγαίνει από εδώ, να πηγαίνει από εκεί. Έτσι. Όταν ο άνθρωπος χάσει την πίστη στον Θεό, μετά εμπλοκίζεται στις δαιμονικές καταστάσεις, έτσι, στην λατρεία των δαιμόνων. Υπάρχουν, λέει, δύο είδη πίστεως. Η μικρή πίστη και η μεγάλη πίστη. Η μικρή πίστη λέει ότι ο Θεός θα φέρει τα πράγματα όπως τα θέλουμε. Η μεγάλη πίστη λέει ότι θα τα θέλουμε τα πράγματα όπως τα φέρνει ο Θεός. Η μικρή πίστη ελπίζω ότι ο Θεός θα βοηθήσει και θα μου γίνουν όλα όπως θέλω. Η μεγάλη πίστη όμως η σπουδαία είναι όχι να θέλεις εσύ να σου κάνει ο Θεός αυτά που θέλεις, αλλά να δεχθείς αυτά που θέλει ο Θεός με το θέλημά σου, με χαρά. Έτσι, αυτό που λέμε στην Εκκλησία, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μόνο Χριστό το Θεό παραδόμενο. Μακάριος ο άνθρωπος που έχει αυτή τη μεγάλη πίστη. Πίστη δεν είναι να λες ότι ο Θεός θα κάνει ό,τι θέλω. Πίστη είναι να λες θα θέλω ό,τι κάνει ο Θεός. Έτσι, πιστεύουμε το Θεό, αφήνουμε δηλαδή στο θέλημα του Θεού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γενικότερα για τη ζωή μας. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται στην Εκκλησία με αυτή τη σκέψη ότι θα με βοηθήσει ο Θεός να κάνω αυτά που θέλω εγώ. Αυτό είναι πολύ μικρή πίστη. Και αν αυτά που θέλεις είναι καταστροφικά για σένα, θα ήθελες πάλι να σε βοηθήσει ο Θεός. Αν αυτά που θέλεις είναι αυτοκτονικά για σένα, εσύ δεν βλέπεις μακριά, ο Θεός είναι πολύ μακριά. Δεν θα ήθελες να μην τα κάνει ο Θεός αυτά που θέλεις, βεβαίως. Έτσι, αλλά εκεί χρειάζεται πλέον η μεγάλη πίστη. Δηλαδή να αφαιθεί στο Θεό. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να αρνηθεί τον εαυτό του. Ώστε σε ίδιο πίσω με αυτή να απάντησαν στο εαυτό του. Και η απάντηση του εαυτού μας είναι ακριβώς απάντηση του δικού μας θέλω, του δικού μας θελημάτων. Να πούμε, όχι τι θέλω εγώ Κύριε, αλλά ό,τι θέλεις εσύ. Μπορούμε βέβαια να ζητάμε, όπως ο Κύριος στη Γεσημονή, είπε ή δυνατόν Κύριε, παρελθέτω από εμού το ποτήριο τούτο. Ή αν είναι δυνατόν, να μην πιω αυτό το πικρό ποτήρι του θανάτου. Αλλά στο τέλος κατέληξε και είπε, Κύριε, ούχος εγώ θέλω, αλλός είμαι. Επίσης, όταν λέμε ο άνθρωπος, δεν εννοούμε η ανθρωπότητα ολόκληρη, ούτε η πλειοψηφία της, ούτε καν η δυναμική μειοψηφία. Ένας και μόνο έστω άνθρωπος αρκεί για να μην είναι η πλάνη μονόλογος. Ενός ανθρώπου το αναμένο κερί δημιουργεί φως μέσα στο σκοτάδι που απλώνεται γύρω. Και ένας ακόμη άνθρωπος που πιστεύει όμως
μπορεί να προετοιμάσει το μέλλον της ανθρωπότητας. Το ενός έστω η πίστη, η γνήσια όμως η συνεπής, η αγνή πίστη αρκεί για να υπάρξει ένα έστω φως που θα οδηγήσει τον άνθρωπο στο αύριο. Έτσι βλέπετε πόσο σημαντικό, πόσο σπουδαίο είναι τι, να λέμε την αλήθεια, έστω και αν είμαστε μόνοι μας. Γιατί πολλές φορές ακούμε αυτό και από τα νέα παιδιά, αν κάνουμε αυτά που λέει το Ευαγγέλιο θα μείνουμε μόνοι μας. Κανένας δεν θα είναι μαζί μας. Όλοι οι φίλοι μας θα φύγουν. Έτσι, γιατί όλοι ζουν τελείως διαφορετικά από αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Δεν έχει σημασία. Είσαι ένας, μπορείς να αλλάξεις και όλο τον κόσμο. Γιατί δεν είσαι ένας, είσαι μαζί με τον Χριστό. Και ο Χριστός είναι παντοδύναμος. Και μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Βλέπετε 12 πρόβατα. Τα έβαλαν με την αγέλη των λύκων, που ήταν η ανθρωπότητα τότε, τα 12, οι 12 Απόστολοι, και άλλαξαν την ανθρωπότητα. Νίκησαν τα πρόβατα τους λύκους. Θα πρέπει να έχουμε αυτή την πίστη που ακριβώς τα βάζει ακόμα και μόλις την ανθρωπότητα. Έτσι, όταν η ανθρωπότητα είναι στην πλάνη. Επιπλέον, πίστη δεν σημαίνει ότι δεν θα έρχονται τα κακά, αλλά ότι δεν θα μπορούν να μας βλάψουν. Έτσι, ο Χριστός μας δεν μας υποσχέθηκε και μια ζωή ανθόσπαρτη, έτσι, ανθόσπαρτο βίο, όπως λέμε, αλλά μας υποσχέθηκε τι, ότι θα νικήσουμε τον κόσμο, ότι θα έχουμε θλίψεις, αν τον κόσμο θλίψει να έξεται. Αλλά τι είπε, θα αρσείτε, εγώ να νίκηκα τον κόσμο. Έτσι. Είναι η Ιουδαϊκή αντίληψη ότι αν είμαστε στην Εκκλησία όλα θα μας πηγαίνουν καλά, και εννοούμε κοσμικά καλά, δηλαδή θα έχουμε χρήματα, θα έχουμε υγεία, δεν θα έχουμε προβλήματα στο σπίτι μας, κάθε άλλο. Ο Χριστός δεν υποσχέθηκε αυτό το πράγμα, αλλά τι υποσχέθηκε. Υποσχέθηκε τη Βασιλεία Του, έτσι, την αιώνια χαρά και μακαριότητα κοντά Του. Και τη δύναμη της υπομονής, να υπερνικούμε τα πάντα με τη χάρη Του για της υπομονής. Όπως είπε, υπομονή μόνο χτίσαστε τα ψυχαζήμωνα, έτσι. Χωρίς υπομονή δεν μπορούμε να σωθούμε, να σώσουμε τις ψυχές μας. Έχουμε λοιπόν την πίστη ότι ο Θεός θα μας δώσει ό,τι ακριβώς μας χρειάζεται για να σωθούμε. Οτιδήποτε θα μας δώσει δεν θα μας βλάψει. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι όλα ευχάριστα. Θα υπάρχουν και πικρά ποτήρια στη ζωή μας. Αλλά σίγουρα θα είναι ωφέλιμο. Τίποτα από αυτά δεν θα είναι βλαπτικό. Το μόνο βλαπτικό είναι αυτό που κάνουμε εμείς και λέγεται αμαρτία. Έλεγε ακόμα ο μακαριστός αυτός ο Αλέξανδρος Τριντάνης, η αγωνία είναι το τέλος της πίστεως. Όταν έχεις άγχος, έτσι έχεις αγωνία, έχεις ανασφάλειες, αυτό σημαίνει ότι έχει τελειώσει η πίστη για σένα. Έχεις, ή έχεις πολύ μικρή πίστη, γι' αυτό σε πιάνει αγωνία και άγχος. Η πίστη πάλι, έλεγε, είναι το τέλος της αγωνίας. Αυτή είπε ο άνθρωπος, πιστευτεί το Θεό, πιστεύει στο Θεό, τελειώνει κάθε άγχος και κάθε αγωνία. Γιατί πλέον ξέρει ότι έχει μπροστά του τον παντοδύναμο Θεό, τον πανάρατο Θεό, τον πάνσοπο Θεό, ο οποίος έχει μετρήσει όπως ο ίδιος το έχει διαβεβαιώσει, και το πιστεύουμε αυτό, και τις τρίχες της κεφαλής μας, δηλαδή ασχολείται και με τις παραμικρές λεπτομέρειες της ζωής μας. Και δεν θα αφήσει να μας συμβεί τίποτε βλαπτικό, προσέξτε αυτό. Μπορεί να μας συμβούν πολύ άσχημα πράγματα, έτσι, κοσμικά άσχημα, εξωτερικά άσχημα. Να μας καταδιώξουν, να μας συκοφαντήσουν, εμάς τους κληρικούς να μας καθαιρέσουν, να μας φυλακίσουν. Όπως κάνανε τους Άγιους, τον Άγιο Μέγα Αθανάσιο, τον είχε καθαιρέσει. Όχι μια φορά, πολλές φορές. Και τον κυνηγούσαν να τον σκοτώσουν. Και όμως ο Άγιος Αθανάσιος είναι κορυφαίος Άγιος και μακάριος. Και τότε που ήταν στη ζωή ήταν μακάριος και τώρα ακόμα περισσότερο. Μέσα στην αγκαλιά τη Βασιλεία του Θεού. Δεν πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα έτσι εξωτερικά. Τίποτε λοιπόν δεν θα μας βλάψει. Αφού ο Θεός και τα παραμικρά γεγονότα της ζωής μας, έτσι, τα έχει υπό τον έλεγχό Του.
μαζί με έναν ταμεία που ζητάει συνεχώς έλεγχο. Ένας ταμείας όμως που λέει ότι απαγορεύω τον έλεγχο και ότι αν με βρήκατε ελληματία, αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρετε αριθμητική, ένας τέτοιος ταμείας είναι ήδη στον δρόμο για τον ανακριτή. Η πίστη είναι ένας ταμείας που λέει, παρακαλώ, αυτό που υπόκειται στον έλεγχο να το ελέγξετε όσες φορές θέλετε. Έτσι. Δεν φοβάται η πίστη τον έλεγχο. Όπως πολύ ωραία λένε οι απολογητές του χριστιανισμού, η πίστη δεν είναι παράλογο, δεν είναι παράλογη, αλλά είναι υπερλόγο, είναι πάνω από το λόγο, τη λογική. Όπου δηλαδή μπαίνει στη σφαίρα, της ανθρώπινης λογικής, πρέπει να επιβεβαιώνεται από τη λογική αυτή. Όταν δηλαδή μπαίνει στη σφαίρα της λογικής, το θέμα αυτό το που σχετίζεται με την πίστη, εκεί η λογική το επιβεβαιώνει, όπως λέγαμε προηγουμένως, ας πούμε, για την ύπαρξη του Θεού. Έτσι. Και λέμε ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Στηρίζεται αυτό με τη λογική, βέβαια στηρίζεται. Γιατί ένα απλό σπίτι φτιάχνεται ποτέ από μόνο του. Πάντοτε χρειάζεται ένα ολόκληρο συνεργείο ανθρώπων. Έτσι χρειάζεται αρχιτέκτονα, πολιτικό μηχανικό κλπ. Αυτό λέγει η λογική. Πολύ περισσότερο η λογική μας λέει ότι αυτό που λέει η πίστη, ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός των πάντων, έτσι, το λέει και η λογική. Ότι οπωσδήποτε υπάρχει κάποιος κατασκευαστής, ο οποίος θα πρέπει να είναι απείρως σοφός και απείρως δυνατός. Γιατί βλέπουμε αυτή την τεράστια σοφία που υπάρχει στα δημιουργήματα και την τεράστια δύναμη που είναι κρυμμένη στα δημιουργήματα και στο σύμπαν ολόκληρο. Βλέπετε, έχουμε τη διάσπαση του ατόμου, ένα πολύ μικρό κομμάτι είναι και δίνει μια τέτοια τεράστια ενέργεια. Πού βρέθηκε αυτή η ενέργεια? Προφανώς ο κατασκευαστής είναι παντοδύναμος και έβαλε μέσα σε αυτά τα άτομα της ύλης αυτή την τεράστια ενέργεια. Νομίζω, έλεγε πάλι, ότι αν υπήρχε απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού, εμείς θα πάβαμε να είμαστε άνθρωποι. Γιατί θα χάνουμε το ευγενέστερο που υπάρχει στον άνθρωπο, την πίστη. Όπως ένα παιδί, αν το δέσεις και δεμένο το αναγκάσεις να κάνει ό,τι πρέπει, του κόβεις τότε τη δυνατότητα να κάνει το καλό ως πράξη ενσυνείδητη. Έτσι νομίζω ότι μια τέτοια απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού θα ήταν κάτι σαν δεσμά για τον άνθρωπο. Έτσι είναι πολύ σωστό αυτό που λέει ο σοφός αυτός άνθρωπος. Δηλαδή τι λέει, θα μπορούσε ο Θεός, για πούμε ένα παράδειγμα, να γράψει το όνομά του στον ουρανό και να το βλέπουμε κάθε στιγμή, ότι εγώ είμαι ο δημιουργός σας. Αλλά αυτό τι θα έκανε μετά? Θα μας πιθανάγκαζε, θα είμαστε αναγκασμένοι να πιστέψουμε, όπως το παιδί που λέει εδώ ο σοφός, το δένεις και μετά του λες, θες, θα κάνεις το που σου λέω εγώ. Όχι, ο Θεός θέλει να κινούμαστε ελεύθερα, γιατί είμαστε εικόνες του, έχουμε το αυτεξούσιο που είναι δώρο δικό του. Και όπως εκείνος είναι αυτεξούσιος και ελεύθερος, θέλει και εμείς ελεύθερα να πάμε κοντά του, όχι αναγκαστικά. Δεν θέλει να μας πιθαναγκάσει, θα μπορούσε να έχει αποδείξεις τετραγωνότατες, τετραγωνικές, έτσι, ότι υπάρχει και ότι είναι ο δημιουργός και οφείλουμε να το πιστέψουμε. Αλλά αυτό θα μας στερούσε την ελευθερία, την ελεύθερη πούληση. Ενώ τώρα έχουμε την πίστη που και ο άνθρωπος βάζει κάτι και αποδέχεται αυτή την προσφορά του Θεού και την αλήθεια για τον Θεό, συνεργαζόμενος με τον Θεό, βάζει και ο άνθρωπος κάτι, τη δική του πούληση και θέληση και λέει, ναι Κύριε, θέλω να πιστέψω ότι αυτό που μου λες είναι η αλήθεια. Και αυτό είναι το μεγαλείο του ανθρώπου. Και εδώ ακριβώς εγείται και το ότι αμοιβόμαστε για την πίστη. Γιατί αν είμαστε αναγκασμένοι να πιστέψουμε, γιατί να μας δώσει βραβείο ο Θεός που πιστεύουμε? Γιατί να μας σώσει λόγω της πίστεώς μας? Αφού θέλαμε, δεν θέλαμε, θα πιστέψουμε. Θα είμαστε ρομποτάκια πλέον, δεν θα είμαστε άνθρωποι, δεν θα είμαστε εικόνες του και δεν θα μας άξιζε καμία ταμιβή, κανένας παράδεισος, καμία βασιλεία του Θεού.
εγώ προσωπικά έλεγε είμαι ευτυχής που υπάρχει πίστη και δεν υπάρχει απόδειξη. Διότι μένει έτσι και στον άνθρωπο να παίξει κάποιο ρόλο. Να πει ότι ακολουθώ τον Θεό, διότι τον θέλω. Φανταστείτε αυτή τη στιγμή ένας από εμάς να πέθαινε και να ερχόταν αμέσως ο Κύριος και να τον ανάστενε. Στην περίπτωση αυτή νομίζω ότι εμείς θα πάβαμε να είμαστε χριστιανοί με τη σημερινή έννοια. Διότι δεν θα πιστεύαμε πλέον αφού θα βλέπαμε. Και όταν βλέπεις κάτι δεν είναι να υπάρχει ανάγκη να το πιστέψεις, έτσι. Το θέμα είναι να πιστέψεις αυτό που δεν βλέπεις. Τότε έχει αξία και αμοιβή. Γι' αυτό και είπε ο Κύριος, τι είπε, μακάρι οι μη ειδώντες και πιστέψατες, έτσι δεν είπε στον Απόστολο Θωμά. Ότι εωρακάς με πεπίστευκας, επειδή με είδες πίστεψες. Δεν θα ήταν, όταν βλέπαμε κάτι, δεν θα ήταν τότε η πίστη, όπως λέει ο Απόστολος, πραγμάτων έλεγχο σου βλεπωμένο. Βεβαιότητα για πράγματα τα οποία δεν βλέπουμε. Το δεν θέλουμε να δόξα πάντοτε νύ και αΐ και σώνα στον αιώνα. Αμήν.